Σοφία σε ρωτή τον νουν πτερόσασα κόσμου ευπάθειαν σε και εν ματερπνο. π σύγαρδήοκσε ο και ηθώντε λύότι τό νήφήχρίμοτι του σότιρος περί πρέσβευε υπέρ των βόντων, Τη δεκάτη ενάτη του μηνό Ιουλίου η ιερά μνήμη της Οσίας Μακρίνης, της αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου. Ένα από τα ωραιότερα παραδείγματα ασκητικής ζωής, οικογενειακής αφοσίωσης και χριστιανικής αγάπης είναι η Οσία Μακρίνα, η αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου, η πρωτότοκη από τα δέκα παιδιά της ευλογημένης αυτής οικογενείας. Γεννήθηκε περί το έτος 327 στην Κεσάρια της Καπαδοκίας και έλαβε το όνομα της γιαγιάς της Μακρίνας, η οποία γιαγιά της ήταν πρεσβυτέρα. Η μητέρα της ήταν η Αγία Εμέλια και φρόντισε να της δώσει μία επιμελημένη χριστιανική ανατροφή. Ο πατέρας της ήταν ο Βασίλειος, ο οποίος και αυτός ήταν πρεσβύτερος της Εκκλησίας. Δεν σπούδασε η Μακρίνα σε σχολεία κοσμικά, αλλά μαθήτευσε στην Αγία Γραφή τόσο που είχε αποστηθήσει το ψαλτήρι και το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Σοφία Σολομόντος. Αλλά δεν ήταν μοναδική φροντίδα της η μελέτη της Αγίας Γραφής και η προσευχή. Επιπλέον η Οσία Μακρίνα είχε δοθεί με ζήλο και σε όλες τις οικιακές φροντίδες, βοηθώντας την μητέρα της ακόμα και στην ανατροφή των αδελφών της. Ο Μέγας Βασίλειος πολλά οφείλει στην αδελφή του Μακρίνα και προπάντων ότι τον τράβηξε από την δικηγορική σταδιοδρομία του και τον οδήγησε στον δρόμο της εκκλησιαστικής δράσεως. Ο Μέγας Βασίλειος ως γνωστόν προτού γίνει μοναχός ασκούσε το επάγγελμα της δικηγορίας. Επιπλέον η Οσία Μακρίνα ήταν ωρεοτάτη, κάτι που δεν μπορούσε να μείνει απαρατήρητο. Έτσι από την ηλικία των 12 ετών πολλοί μνηστήρες την ζητούσαν σε γάμο και ο πατέρας της για να δώσει τέλος σε αυτές τις ενοχλήσεις την μνήστευσε με έναν νέο ευσεβή και ενάρετο τον οποίο παρακάλεσε να περιμένει με χρυσό η μακρύ να φτάσει σε ηλικία γάμου. Οι βουλές όμως του Θεού είναι ανεξερεύνητες και ο νέος εκείνος, προτού γίνει ο γάμος, κοιμήθηκε. Λυπήθηκαν τότε όλοι πολλοί και η Μακρίνα με τον θάνατο του μνηστήρα τη είδε το σχέδιο του Θεού που την καλούσε να ζήσει πλέον εν παρθενία. Τότε και πάλι παρουσιάστηκαν πολλοί μνηστήρες, μα η Μακρίνα τους έλεγε ότι προτιμούσε να λογίζεται χείρα παρά να δεχθεί τον γάμο. Τώρα είναι αρκετά όριμη στα πνευματικά θέματα και έτσι ένιωθε ότι οτιδήποτε έχασε στη γη να το αναζητά τον ουρανό. Πίστευε ακράδαντα στην Ανάσταση και θεωρούσε ότι ο μνηστήρας της πλέον ζει εν πνεύματι. Με ζήλο επιδόθηκε στις εργασίες της οικογενείας της, αλλά και στην φιλανθρωπία. Τότε εμφανίστηκε ένα είδημα στο στήθος της Μακρίνας και παρά τις παρακλήσεις της μητέρας της, αρνήθηκε να δεχθεί τις φροντίδες ιατρού, διότι θεωρούσε ως μεγάλο κακό την αποκάλυψη του σώματός της στα μάτια ενός άνδρα. Κάλεσε την μητέρα της, την Αγία Εμέλια, να σταυρώσει το σημείο εκείνο και έπειτα αφού προσευχήθηκε με θέρμη, το ίδιμα υποχώρησε. Έτσι γνώριζε να πορεύεται με σοφροσύνη και εμπιστοσύνη απόλυτη στον Θεό. Όταν τακτοποιήθηκαν οι αδελφές της, η Μακρίνα ανέλαβε την διαχείριση της μεγάλης πατρικής περιουσίας. Μόλις κοιμήθηκε ο πατέρας της, αλλά και ο Μέγας Βασίλειος, η Εμέλια μετέτρεψε το σπίτι τους στα Άνισα σε μοναστήρι, όπου πλέον διακρίθηκε η Μακρίνα ως μοναχή για την αυστηρή και ενάρετη πολιτεία της, αν και δοκίμασε όλη τη θλίψη για τους πρόωρους θανάτους των αδελφών της. Μετά την οσιακή κίνηση της μητέρας της, η Μακρίνα μοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς και μαζί με τις συνασκήτριές της επιδόθηκε σε μεγαλύτερο ασκητικό αγώνα. Όπως αναφέρει ο αδελφός της, Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Νήσης, το σώμα της Μακαρίας Μακρίνας καθαρμένο από την άσκηση και τα άφθονα δάκρυα, φαινόταν αφθαρτοποιημένο, έτσι όπως θα είναι κατά την Ανάσταση. Συνέβη τότε ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο οποίος για οχτώ χρόνια δεν είχε επισκεφθεί καθόλου την αδελφή του να ειδεί ένα παράδοξο όραμα, ότι δήθεν στα χέρια του κρατούσε λείψανα Αγίων, από τα οποία έβγαινε μεγάλη λάμψη. Το όραμα αυτό το είδε τρεις φορές και ανήσυχος έτρεξε προς το ασκητήριο της αδελφής του. Η Ωσία Μακρίνα όντω είχε φτάσει στο τέρμα της πορείας της. Βρισκόταν κατάκητη πάνω σε μία σανίδα, ανίκανη να κινηθεί. Με δάκρυα την πλησίασε ο αδελφός της Γρηγόριος. Η Μακρίνα αγωνίστηκε και του είπε λίγα λόγια γεμάτα από άφθαστη πνευματικότητα και ουράνια. Συγκεκριμένα του είπε «Τόσο υψώθηκε ο νους μου, ώστε μπήκε στα άδυτα της βασιλείας του Θεού». Εκεί, στα χέρια του νεωτέρου αδελφού της, η Ωσία Μακρίνα, κάνοντας το σημείο του Τιμίου Σταυρού, παρέδωσε το πνεύμα της σε ηλικία 52 ετών. Ο Όσιος Γρηγόριος Νήσις, αναζητώντας κάποιο φόρεμα για να ντύσει το σκήνομα της μακρίνας, δεν βρήκε τίποτε άλλο παρά μόνο το ολόλευκο που η Εμέλια είχε φτιάξει για την αγαπημένη της θηγατέρα. Με αυτό ο αδελφός έντυσε το ασκητικό της λείψανο και επειδή η Αγία φαινόταν στολισμένη σαν νύμφη, έριξε από πάνω και το δικό του ράσο. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή, το πρόσωπο της μακαρίας Μακρίνας, ακτινοβολούσε τόσο πολύ που έλαμψε όλος ο χώρος. Και ο Γρηγόριος είπε «Η Θεία Χάρις πρόσθεσε την χάρη της, όπως είχα δει στον ύπνο μου». Η μνήμη της Οσίας Μακρίνας έμεινε αλυσμόνητη στην Καπαδοκία ως θαυματουργής και θαυμαστής ασκήτριας, που έδωσε στο στερέωμα της Εκκλησίας μεγάλους Αγίους και προμάχους της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό και ο συναξαριστής με το υπόμνημα του στίχου τονίζει ότι η Ιωσία Μακρίνα, που είχε τα ίδια φρονήματα με τους αδελφούς της, συγκατοικεί μαζί τους στην Βασιλεία των Ουρανών.